Για αυτή τη δραστηριότητα θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε με τα χέρια μας. Και όσο απλό και να φαίνεται, υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και στην ταχύτητα και στην ασφάλεια. Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι οι εξής. Πρώτα ελέγχουμε το κύκλωμα και στη συνέχεια τροφοδοτούμε με ρεύμα. Προσέχουμε πολύ όταν χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και αν χρειαστεί, ζητάμε βοήθεια από κάποιον μεγαλύτερο. Είμαστε πάντα προσεκτικοί, τακτικοί και οργανωμένοι για να φέρουμε εις πέρα στην κατασκευή μας. Και τώρα κάποιες συμβουλές. Πρώτον, κάθε εργαλείο έχει τον τρόπο χρήσης του και απαιτεί από εμάς μια συγκεκριμένη στάση σώματος. Θα πρέπει λοιπόν να πειραματιστούμε για να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο. Δεύτερον, ο κανόνας του πολλαπλασιασμού και της αντιγραφής. Ειδικά στο κόψιμο μπορεί να έχει μεγάλη χρησιμότητα. Προκειμένου να κόψετε στο ίδιο σχήμα όλα τα χαρτάκια των διαβάσεων, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να τα κόψετε όλα μαζί ταυτόχρονα. Τρίτον, ο χρυσός κανόνας της μέτρησης. Μετράμε πολλές φορές πριν αρχίσουμε να κόβουμε. Προκειμένου να μπορούμε να είμαστε σίγουροι όσο το δυνατόν περισσότερο πριν από κάθε μία αντιστρεπτή διαδικασία όπως το κόψιμο. Μη φοβάστε να μετράτε συνέχεια, καθώς η ακρίβεια στις μετρήσεις είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας. Τέταρτον, η ιεράρχηση των διαδικασιών. Υπάρχουν διαδικασίες που είναι αντιστρεπτές, όπως το βίδωμα ενός παξιμαδιού, και άλλες που δεν είναι, όπως το κόψιμο ενός χαρτιού. Άρα, τις μη αντιστρεπτές διαδικασίες τις αφήνουμε για το τέλος. Πέμπτον, λάβετε υπόψη σας τυχόν κινήσεις ή περιστροφές που μπορεί να κάνει η κατασκευή σας. Πολλές φορές φτιάχνουμε ένα κουβούκλιο για να εγκαταστήσουμε μέσα ένα μηχανισμό και εκ των υστέρων συνειδητοποιούμε ότι αυτός δεν μπορεί να κινηθεί με άνεση μέσα στο κουβούκλιο. Με αποτέλεσμα να μην είναι λειτουργικός. Έκτος και τελευταίος κανόνας, ο οποίος είναι και ο σημαντικότερος. Θα μπορούσα να σας τον είχα πει στην αρχή, αλλά δεν σας είχα πείσει το ίδιο εύκολα. Είναι ο κανόνας της σχεδίασης. Πρώτα φανταζόμαστε τι θέλουμε να κάνουμε. Μετά προσπαθούμε να το σχεδιάσουμε όσο πιο πιστά μπορούμε. Και αν είναι δυνατόν, προσθέτουμε και τις διαστάσεις πάνω στο σχήμα. Π.χ. κάποια γνωστά εξαρτήματα. Να σκέφτεστε ότι το σχέδιο είναι και αυτό μια γλώσσα επικοινωνίας. Οπότε οι δυνατότητες που μας δίνει βασίζονται στο πόσο πιστά ακολουθούμε τους κανόνες της γλώσσας αυτής. Πολλά λάθη φαίνονται στο χαρτί κατευθείαν ή στην προσπάθειά μας να σχεδιάσουμε κάτι. Μάθετε να σχεδιάζετε αυτό που σκέφτεστε. Και μιας που είπαμε για λάθη, τα λάθη είναι το μέσο της εξέλιξης. Κάθε φορά που κάνετε λάθος, κοιτάξτε να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε από το λάθος αυτό. Όπως έχει πει και ο Σάμιουελ Μπέκετ, προσπάθησε ξανά, απέτυχε ξανά, απέτυχε καλύτερα. Η αποτυχία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάθησης. Όσοι υλικά για την κατασκευή της έξυπνης πόλης μας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Υλικά μακέτας όπως π.χ. δεντράκια, αυτοκινητάκια, ξύλινα καλαμάκια από σουβλάκια, ξυλάκια παγωτού, ψαλίδια, κοπίδια, χαρτοτενίες, πιστόλι θερμοκόλλησης και κόλλα για τη στήριξη των κατασκευών. Εναλλακτικά, για την κατασκευή των σπιτιών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα templates όπως αυτά που προτείνονται στο συνοδευτικό αρχείο. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει η έτοιμη μακέτα για το σπίτι. Κόβουμε το template του σπιτιού και τσακίζουμε το χαρτόνι στα κατάλληλα σημεία, έτσι ώστε το σπίτι να στέκεται όρθιο. Στη συνέχεια, κόβουμε τα παράθυρα για να φαίνεται εύκολα το φως που έχουμε τοποθετήσει μέσα. Τέλος, κολλάμε τα σημεία που χρειάζεται για να μπορούν να μείνουν οι τείχοι όρθιοι και για να στερεώνεται η σκεπή. Για την κατασκευή των κτηρίων μπορεί να έχετε κατά νου την προσομοίωση δημόσιων κτηρίων εκτός από σπίτια, χρησιμοποιώντας και άλλα templates που μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ ή απλά υλικά που μπορούμε να βρούμε στο σπίτι μας, όπως κουτιά δικτυακών. Αναζητήστε διάφορα έτοιμα templates και εκτυπώστε αυτά της επιλογής σας, σε απλό χαρτί ή χαρτόνι, δίνοντας έτσι μια νέα δημιουργική διάσταση στις μακέτες σας. Μόλις η κατασκευή της πόλης μας ολοκληρωθεί, είμαστε έτοιμοι να την εξοπλίσουμε με τους δικούς μας έξυπνους αυτοματισμούς, φτιάχνοντας το δικό μας διαδίκτυο των πραγμάτων, Internet of Things. Αφού έχετε ολοκληρώσει και κατανοήσει τις δραστηριότητες της ενότητας Arduino, αισθητήρες και περιφερειακά, προχωράτε τώρα στο δεύτερο βήμα, στο μέρος της δραστηριότητας Φτιάξε τη δική σου έξυπνη πόλη, που ανήκει στην ενότητα Internet of Things. Είστε έτοιμοι να εξοπλίσετε τη δική σας έξυπνη πόλη, με λειτουργικά φανάρια κυκλοφορίας, οδοφράγματα για τις σιδηροδρομικές διαβάσεις, φώτα που ανάβουν μόνα τους όταν σκοτεινιάσει και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα είστε έτοιμοι να φτιάξετε τη δική σας έξυπνη πόλη. Πειραματιστείτε.